Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 878, σελίδα 878 από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, ΚΖ κεφάλαιο, 27 κεφάλαιο και 57 εδάφιο. Σελίδα 878, ΚΖ κεφάλαιο και 57 εδάφιο. Ότε δε έγινε νεσπέρα, ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, το όνομα Ιωσήφος της, και αυτός εμαθήτευσεν εις τον Ιησούν. Ούτως ελθόν προς τον Πιλάτο, εζήτησε το σώμα του Ιησού, τότε ο Πιλάτος προσέταξε να αποδοθεί το σώμα. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ετήλεξε αυτό με συνδόνα καθαράν και έθεσεν αυτό εν το νέο αυτού μνημείο, το οποίο ελατόμησεν εν τη πέτρα, και προσκυλήσας λίθων μέγανη στην θύραν του μνημείου ανεχώρησεν. Ήτο δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και άλλη Μαρία καθήμενα απέναντι του τάφου. Και τι επαύριον, ή τη είναι μετά την Παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και φαρισαίοι προς τον Πιλάτο λέγοντες, «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτη ζών, μετά τρεις ημέρας θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες δι' ανοιχτός κλέψωση αυτών και ύπωση προς τον λαόν ανέστη εκ νεκρών, και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης». Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος, «Έχετε φύλακας, υπάγετε, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφον, σφραχίζαντες των λίθων και πιστήσαντες τους φύλακας. Αφού δε επέρασαν το Σάββατον, περί την τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, για να θεωρήσωσι τον τάφο. Και ειδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου καταβάσε εξ ουρανού, ήλθε και απεκύλησε τον λίθων από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ιών. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Αποκριθήστε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι ισούν τον εσταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ, διότι ανέστη καθώς είπεν. Έλθετε, είδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος. Και υπάγετε ταχαίως και είπατε προς μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νικρών και ειδού υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία. Εκεί θέλετε ειδή αυτών ειδού σας είπων. Και εξελθούσε ταχαίως από του μνημείου με τα φόβου και χαράς μεγάλης, έδραμον να απαγγείλωσει προς μαθητάς αυτού. Ενώ δε ήρχοντο να απαγγείλωσει προς μαθητάς αυτού, ειδού ο Ιησούς απήντησεν αυτάς λέγον «Χαίρετε». Και εκείνε προσελθούσε πίεσαν τους πόδας αυτού και προσεκίνησαν αυτόν. Τότε λέγει προς αυτάς ο Ιησούς, μη φοβήστε, υπάγετε, απαγγείλατε προς τους αδελφούς μου για να υπάγω στην Γαλιλαία και εκεί θέλουσιν με ειδή. Ενώ δε αυτε απήρχοντο, ειδού τινές των φυλάκων ελθόντες εις την πόλη να πήγγυλαν προς τους αρχιερείς πάντα τα γενόμενα. Και συναχθέντες μετά των πρεσβυτέρων και συμβουλευθέντες έδωκαν οι στρατιώτας αργύρια ικανά. Λέγοντες, είπατε ότι οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός έκλεψαν αυτόν, ενώ εμείς εκοιμόμεθα. Και αν ακουστεί τούτο ενώπιον του ηγεμόνος, εμείς θέλουμε πίση αυτόν και σας θέλουμε κάμι αμερίμνους. Εκείνοι δε λαβώντες τα αργύρια, έπραξαν όσοι διδάχθησαν και διεφημίστη ο λόγος ούτως παρά τις Ιουδαίες μέχρι τις σήμερον. Οι δε μαθηταί υπήγον εις Γαλιλαίαν στο όρος, όπου παρήγγειλεν σε αυτούς ο Ιησούς και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, τινές δε δίστασαν. Αμήν. Αφού ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έπραξε το θέλημα του Πατρός του, γενόμενος επικατάρατος πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, καθώς πέθανε για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και εδώ αδερφοί αγαπητοί, είναι πολύ σημαντικό να δούμε την αγάπη του Θεού που είχε προς τον Ιησούν και η οποία δεν τον εμπόδισε να τον αποστείλει και να γίνει κατάρα, γιατί τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο. Δηλαδή ο Θεός θα τολμούσα να πω, συγκρίνοντας, που είναι ανόητο, αγαπάει πιο πολύ εμάς από ότι τον Υιό του μονογενή, το οποίο δεν είναι σωστό,
αλλά εκείνο το οποίο είναι σωστό είναι ότι ο Θεός τόσο πολύ αγαπάει τον κόσμο που εθυσίασε και τον Υιόν του το μονογενή ακόμα και μάλιστα γνώρισε ότι θα στρέψει το πρόσωπό του, τόσο πολύ αγαπάει τους ανθρώπους ώστε τον Υιόν του τον αγαπημένο, τον σφόδρα αγαπημένο, τον θυσίασε. Και για να το καταλάβουμε λίγο ανθρώπινα, αδερφοί, αυτό το μεγάλο μυστήριο, είναι να θυμηθούμε τον Αβραάμ, που όταν ο Θεός του είπε πήγαινε να θυσιάσεις τον Ισαάκ, τον Υιό σου τον οποίον αγαπάς με ανθρώπινη αλλά πλήρη αγάπη, γιατί ήταν το παιδί που ο Θεός του υποσχέθηκε και ο Θεός του χάρισε, ο Αβραάμ πήγε. Αλλά πήγε όχι γιατί αγαπούσε λίγο τον Ισαάκ, αλλά γιατί εκείνο το οποίο είναι σημαντικότερο για τον Αβραάμ ήταν η υπακοή στον πατέρα. Η υπακοή στον Θεό είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου του Θεού και προφανώς και του ιδίου του Θεού. Η αγάπη για το σχέδιό του, για το έργο του, παρόλο που απαιτείται η θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Αβραάμ με ποια παρησία πήγε να θυσιάσει τον Ισαάκ? Γιατί πίστεψε, μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ότι κι αν τον θυσιάσει, ο Θεός είναι δυνατός να τον αναστήσει. Να τώρα πώς εξηγείται η θυσία. Γιατί η θυσία προπορεύεται της Ανάστασης. Και έτσι ο Θεός έστειλε τον Υιόν, το μονογενή πρόβατο, επί σφαγήν, αλλά με τη βεβαιότητα ότι θα τα καταφέρει να συντρίψει το διάβολο, να νικήσει το διάβολο, να συντρίψει την κεφαλή του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Δηλαδή, ο Θεός εμπιστεύθηκε τον Ιησούν στην υπακοή του, αλλά και στον αγιασμό του. Γι' αυτό και εξεπλήρωσε το τέλειο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Όπως ο Θεός εμπιστεύθηκε τον Αβραάμ, όταν του είπε πήγε να θυσιάσει το παιδί του ότι θα πάει, γιατί αν δεν πήγαινε, η ευλογία που ο Θεός έχει προσδιορισμένη για τον Αβραάμ, το σπέρμα του και το σπέρμα του σε όλους εμάς που είναι ο Χριστός, ποτέ δεν θα φτάνει σε εμάς. Αδελφοί, μέσα από την αγάπη έρχεται να επιβεβαιωθεί το σχέδιο του Θεού δια της υπακοής. Και αυτό ο Θεός έστειλε τον Χριστό και κατά αυτόν τον τρόπο ο Χριστός στέλνει εμάς. Αγάπη η οποία επισφραγίζεται και δοξάζεται με την υπακοή μας στο Λόγο του Θεού. Το αντίθετο, αγαπάω το παιδί μου, του κάνω όλα τα χατήρια και δεν ενδιαφέρομαι για την ψυχή του. Αγαπάω το παιδί μου και πρώτα απ' όλα ενδιαφέρομαι για την ψυχή του. Και έτσι, αδελφοί, όλα τα άλλα μικραίνουν. Η μόρφωση, οι σπουδές, όχι ότι εξαφανίζονται, μικραίνουν. Καταλαβαίνουμε την ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων είναι ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, τα μικρότερα, θα σας προστίθενται. Αυτή είναι όλη η ουσία των πραγμάτων, όλο το θέλημα του Θεού, όλη η αγάπη του Θεού. Ζητείτε, όχι μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για την οικογένειά σας, αλλά και για τους άλλους, αλλά και για αυτούς που προσθέτει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και δεν μπορείς να ζητήσεις και να ζητάς για αυτούς που φέρνει ο Χριστός, που δεν τους ξέρεις, που είναι και ενοχλητικοί πολλές φορές, που είναι και ανυπόφοροι πολλές φορές. Για να μπορέσεις να ζητάς αυτούς πραγματικά με την καρδιά σου υποτασσόμενος στο Λόγο του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού, ένα πρέπει να είναι το χαρακτηριστικό μας. Έλεος. Έλεος. Αγάπη. Εάν δεν έχουμε
το έλεος του Θεού, τα σπλάχνα του Χριστού, δεν μπορούμε ούτε το θέλημα του Θεού να πράξουμε, ούτε ο Θεός να πράξει το θέλημά Του στη ζωή μας, ούτε ο Ιησούς Χριστός να δοξάζεται. Ένα είναι το γεγονός. Η πίστη στο Λόγο του Θεού, στην αλήθεια, δια αγάπης θα ενεργείται. Πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, αλλά δεν μπορεί να ενεργηθεί ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, να ενεργείται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας, αν δεν είναι πλημμυρισμένη η καρδιά μας με την αγάπη του Θεού. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό, για να μας βοηθήσει ο Θεός να πράττουμε το θέλημά Του, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη, μας έδωσε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Που το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί αγαπητοί, είναι αυτό που μας δίνει δύναμη, αγάπη και σοφία. Τα απαραίτητα που δεν τα έχει ο άνθρωπος, ημί δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι το έργο του Θεού γίνεται τέλειο. Και ο άνθρωπος του Θεού γίνεται αξιόπιστος, κατάλληλος, σκεύος, ιδιαίτερο εκλογής, τιμίας χρήσεως του Θεού, στο να επιτυγχάνεται το θέλημα του Θεού, το έργο του Θεού, σε αυτούς τους οποίους αποστέλεσε. Γιατί όλοι μας είσαστε αποστελόμενοι. Είτε σας αρέσει, είτε δεν σας αρέσει, είτε θέλετε, είτε δεν θέλετε, ο Λόγος του Θεού λέει και τις έσχατες ημέρες ακόμη, απάνω στους δούλους μου και στις δούλες μου θα εκχαίω το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Για να προφητεύουνε, για να μιλάνε δια Πνεύματος Αγίου. Με ποιο σκοπό? Τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλοι σας έχετε, όλοι μας έχετε, έχουμε ένα χωράφι δικό μας που μας το εμπιστεύτηκε ο Θεός να το καλλιεργήσουμε, να το οργώσουμε, να το σκάψουμε, να το καθαρίσουμε από τις πέτρες, να το καθαρίσουμε από τις ρίζες τις βρώμικες, να το καταστήσουμε γη αγαθή. Εσείς να σπείρουμε το Λόγο του Θεού και εν τέλει ο Θεός να αυξήσει. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Ο Θεός να αυξήσει στο χωράφι το δικό σου. Αλλά για να μπορέσεις το χωράφι το δικό σου να το καλλιεργήσεις για καρπό πολύ, ένα είναι το μυστικό. Πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Δηλαδή, να το επεκτείνω λίγο περισσότερο. Πίστης δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Μία πίστη που ενεργείται μεταξύ, πραγματικά ο Λόγος του Θεού ενεργείται μεταξύ των πιστευόντων. Μία πίστη που από το Θεό έχει καρπό. Από το Θεό ζωοποιείται. Από το Θεό είναι που ενδυναμούται. Σήμερα λοιπόν να ζητήσουμε δύναμη πίστεως, αδερφοί. Γιατί είμαστε αδύνατοι. Είμαστε άπιστοι. Είμαστε ασήμαντοι. Είμαστε άχρηστοι. Ένα πράγμα θα ζητήσουμε σήμερα. Δύναμη πίστεως. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς εξελίχθηκε το έργο του Θεού και πώς έφτασαν οι άνθρωποι του Θεού από ψαράδες. Ο Πέτρος, από άνθρωπο που αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε κάποιες δούλες, από τον Παύλο που ήταν διώκτης της Εκκλησίας, πώς έκανε αυτή τη μεγάλη μεταμόρφωση ο Θεός και τους έκανε ιδιαίτερα σκεύη εκλεκτά, ιδιαίτερα σκεύη εκλογής τους, πολύτιμους εις τους οφθαλμούς του, που δεν ήτανε, όπως δεν είμαστε, πολύτιμους εις τους οφθαλμούς του, ώστε μέσα από αυτόν να δοξάζεται ο Ιησούς Χριστός και να εκπληρούνται το θέλημα του Θεού. Πέθανε ο Χριστός. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού πρέπει να ταφεί σε έναν τάφο πλουσίων. Και βρέθηκε ο πλούσιος, τον οποίο είχε προσδιορίσει ο Θεός προκαταβολής κόσμου. Ιωσήφ από Αρημαθέας που μαθήτευε με τον Χριστό. Και με παρησία. Πού τη βρήκε την παρησία? Μόνο ο Θεός δίνει. Πήγε στον Πιλάτο και του λέει θέλω το σώμα.
Και ο Πιλάτος είχε φτιάξει, να το προσέξουμε αδερφοί αγαπητοί, ό,τι είναι από το Θεό το έχει έτοιμο ο Θεός. Και ο Θεός είχε φτιάξει την καρδιά του Πιλάτου χωρίς κανέναν ενδιασμό, πάρτο. Το πήρε με μεγάλη ευλάβεια. Το σώμα του δασκάλου. Δεν ξέρει ότι είναι αναισθημένος, μάλλον ότι πρόκειται να αναισθηθεί. Με μεγάλη ευλάβεια το τύλιξε σε λευκή σενδόνα. Το έβαλε σε μνημείο πλουσίου. Το σφράγισε με πέτρα και έφυγε. Τι έκανε? Το θέλημα του Θεού. Και δεν το κατάλαβε. Αλλά ο Θεός γι' αυτόν τον είχε δίπλα στον Χριστό και μαθήτευε στον Χριστό. Για να κάνει το δικό του έργο. Να κάνει το δικό του χωράφι. Να κάνει αυτό που ο Θεός τον είχε προσδιορισμένο. Και το έκανε. Και τον ξαναβλέπουμε. Θα τον δούμε στον ουρανό μας. Γιατί ολοκλήρωσε το έργο του. Αλληλούια. Και οι άλλοι, ο διάβολος κάνει τώρα το έργο του. Γραμματείς και οι Φαρισαίοι θυμήθηκαν την τρίτη μέρα είχε πει θα αναστηθεί. Οι μαθητές το έχουν ξεχάσει. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, όλοι οι μαθητές το έχουν ξεχάσει που τους είχε πει θα πεθάνω, θα σταυρωθώ και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι το θυμώνται. Περίεργο, ε. Γιατί ο Θεός το θυμίζει. Σε αυτούς, βέβαια. Πρέπει να γίνει τέλειο το έργο του. Θα κάνουν και αυτοί το έργο του Θεού. Αλλά εις κατά δίκη τους, εις κατάκρισή τους. Πάνε στον Πιλάτο και λένε, είπε αυτός ο πλάνος, ότι τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Ναι, έτσι είπε, έτσι είπε. Γι' αυτό να βάλουμε φύλακες, να φυλάνε, μην έρθουν την τρίτη μέρα οι μαθητές και τον αρπάξουν το σώμα και πούνε ότι αναστήθηκε. Η πλάνη τελευταία θα είναι χειρότερη της πρώτου. Κάντε ό,τι θέλετε. Ο Πιλάτος δεν ασχολείται. Του έχει φτιάξει ο Θεός την καρδιά να γίνει το θέλημα του Θεού. Παντού γίνεται το θέλημα του Θεού. Και στο φως και στο σκοτάδι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Ουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Το Σάββατο τον γέμισαν το τάφο στρατιώτες. Αλλά τα ξημερώματα σεισμός μέγας. Έφυγε η πέτρα και έπρεπε να φύγει η πέτρα γιατί ερχόντουσαν εντωμεταξύ στο δρόμο προς τον τάφο οι γυναίκες για να λείψουν το σώμα του νεκρού με μοίρα. Κάτι την παράδοση των Ιουδαίων. Σεισμός, έφυγε η πέτρα. Οι στρατιώτες έκπληκτοι. Και αυτοί εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού. Έκπληκτοι. Αναστήθηκε, δεν είναι μέσα. Τρομοκρατημένοι φύγανε και πήγανε στα αφεντικά τους. Αναστήθηκε. Μπεις αναστήθηκε. Το έχετε βρει, μη λες Χριστός Ανέστη. Πες για τα πουλάκια, για τα κόκκινα αυγά, για το αρνί. Α, αλλά Χριστός Ανέστη. Χριστός γεννάτε. Μην μιλάτε. Δεν απαγορεύεται να μιλάμε για τον Χριστό τώρα. Ίδιοι είναι αδερφοί, ίδιος είναι ο διάβολος, ίδια είναι τα παιδιά του. Αλλά ίδιος είναι ο Χριστός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και είναι αναστημένος, δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Σουτ, πάρτε λεφτά να μην μιλήσετε. Και πέστε ότι το κλέψανε. Και είναι τελείως ανόητο. Και ο Θεός του κόσμου τούτου, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου για να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Τελείως ανόητο. Πώς κλάπηκε? Κοιμώτησαν όλοι οι στρατιώτες, όλοι, ταυτόχρονα, ταυτόχρονα. Και μπήκαν οι μαθητές, ναι. Και πήραν το σώμα, ναι, και είχαν χρόνο να ξετυλίξουν το σουδάριο και τα σάβανα και να τα βάλουν με στάξη. Δεν φοβόντουσαν. Όχι. Και δεν ξύπνησε κανένας. Κανένας δεν ξύπνησε. Και τα δίπλωσαν και τα άφησαν εκεί. Έτσι το κάναν. Ανόητοι άνθρωποι. Γιατί οι απίστοι έχουν ανοησία. Ο πιστός εκ του φόβου του Κυρίου έχει σοφία Θεού και εκ της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου έχει σοφρονισμό. Αδελφοί αγαπητοί, συστέλομαι να το πω, αλλά το λέω εις δόξαν Θεού, είναι αλήθεια. Είσαστε όλοι σοφοί. Με τη σοφία που σας δίνει ο Θεός,
και με το σοφρονισμό που σας πλημμυρίζει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να σας κοροϊδέψει κανείς εσάς. Δεν μπορεί το χριστιανό, τον αληθινό, να τον κοροϊδέψει. Πλάνη δεν περνάει. Γιατί είναι ο Θεός που έστειλε το Χριστό δάσκαλό σου, καθηγητή σου, και αυτός είναι ο Πατέρας ο Ουράνιος. Σε κοροϊδεύει κανείς. Αλληλούια. Τον κόσμο μέσα στο ψέμα ζει. Ο διάβολος, ο ψεύτης, ο πατήρ του ψεύδους, τον κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι του πει το πιστεύει, σαν χάνος. Δεν ξέρω, χάνει αν είχα ζει, αλλά τέλος πάντων έτσι λέμε. Ό,τι του προσφέρει το τρώει. Δηλητήριο θα το φάει. Και κοιτάξτε τι του έχει προσφέρει ο διάβολος. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα, βάλανε φύλλο σικής για να ντύνονται. Έτσι ντύνονται και οι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή έτσι γδύνονται, με φύλλο σικής. Να πάρεις τη μουσική. Ποιος είναι ο διδάσκαλος της μουσικής, της σατανικής? Ο διάβολος. Γιατί του είχε δώσει χάρισμα ο Θεός να δοξάζει τον Θεό, και αυτός μετέτρεψε τη δοξολογία προς τον Θεό, τη μετέτρεψε δοξολογία προς τον εαυτό του. Και τους βάζει όλους να χοροπηδάνε τώρα. Τα καντούκα, τα καντούκα, τα καντούκα, και έχουν και μια μουσική. Πα, που είναι η μουσική των αγγέλων, αδερφοί, η μελωδία του ουρανού. Ό,τι θέλει τους κάνει ο διάβολος. Εάν δε χάσεις την πίστη σου, τότε χάνεις, το πρώτο που χάνεις είναι τη σοφία σου και το σοφρονισμό σου, το χάνεις. Μην πας στην εκκλησία. Δεν πάω, αστειεύεσαι, θα πάω στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί έχασε την πίστη του. Την έχασε την πίστη του. Πήγαινε έξω στον κόσμο, να πάω. Στη Βαβυλώνα, να πάω. Γιατί? Γιατί έχασε την πίστη του. Και χάνοντας την πίστη του, έχασε και την αγάπη. Και χάνοντας την πίστη και την αγάπη, έχασε σοφία και σοφρονισμό. Ο Θεός να μας φυλάει. Όμως οι γυναίκες πήγαν, αναρωτώμενες ποιος θα αποκυλήσει τον λίθο, και εκεί βρήκαν δύο αγγέλους. Όλοι οι στρατιώτες είχαν φύγει τρομοκρατημένοι. Οι όψεις ήταν σαν αστραπή και το έδημα λευκόσιον. Ξέρεις, θα πει να δεις μπροστά σου εν τη ωραιότητη και εν τη δόξη αυτού άγγελο Κυρίου αποσταλέντα με μήνυμα αναστάσιμο. Αμήν. Αμήν. Θέλουμε, Κύριε. Αλλά εμείς το βλέπουμε διαπίστεως τώρα. Μπορεί όμως να μας αξιώσει να το δούμε και δια της όψεως ο Θεός, καθώς τις τελευταίες μέρες. Τι θα κάνει ο Κύριος? Μεγαλεία! Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Λέει, εσείς μη φοβάστε. Και εδώ πρέπει να σας το πω, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά ακόμη. Εσείς μη φοβάστε, γιατί ζητάτε τον Κύριο. Εσείς μη φοβάστε, γιατί ζητείτε τον Ιησούν τον Ναζαρινό, τον Ιησούν τον Ναζωραίο. Και όσο ζητάτε τον Κύριο, τόσο θα λέει ο Θεός, ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Όλος ο κόσμος θα βρίσκεται σε πανικό, σε απόγνωση, σε θλίψη, σε αγωνία. Βρίσκεται και θα μεγαλώνει αυτό. Σε εμάς όμως άστραψε, φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου. Έλαμψε στη ζωή μας ο ήλιος της δικαιοσύνης. Εμείς έχουμε τώρα καλό ποιμένα. Και ο καλός ο ποιμένας φροντίζει τι θα φάμε, τι θα πιούμε, αλλά πώς? Σε βοσκές χλωερές θα σε οδηγεί. Σε ύδατα αναπαύσεως θα σε πηγαίνει. Και αν έρθει και σκιά θανάτου, θα είναι μαζί σου για να σε ελευθερώνει. Άλλη είναι η τύχη του κόσμου και άλλη είναι η τύχη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μέσα στην ευλογία του Θεού. Ο κόσμος είναι μέσα στην κατάρα του διαβόλου. Αλλά είναι θέμα επιλογής. Ο κόσμος έχει αποστολή να φέρει τον Αντίχριστο. Εμείς έχουμε αποστολή να φέρουμε το λαό του Θεού για την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πηγαίνετε, λέει στους μαθητάς. Είναι αναισθημένος. Πέστες του. Μία έμεινε.
Τι ωραία που είναι. Η Μαρία η Μαγδαληνή. Ξέρετε γιατί? Δεν έχει πίστη, αλλά έχει πολύ αγάπη. Αγαπάει πολύ το σώμα του δασκάλου της. Και πριν ακόμη πάει στον Πατέρα για να ολοκληρώσει το σχέδιο του Θεού, υποτεταγμένο στο Λόγο του Θεού Ιησούς, αφού πήγε και κήρυξε στον Άδη, στις ψυχές των πεθαμένων, όσοι πίστεψαν σώθηκαν, αφού πήγε και στα πνεύματα τα εν τη φυλακή τον καιρό του Νόε, αναστημένος και κήρυξε, τώρα πρέπει να πάει να παρουσιαστεί στο Θεό και να πει «Τετέλεστε». Αλληλούια, το έργο που μου δώσες, το τελείωσα. Αλλά έλα που μπροστά του υπάρχει Μαρία η Μαγδαληνή, που δεν μπορεί να αντισταθεί στην αγάπη της και δεν μπορεί να αντισταθεί και στην αγάπη σου. Γι' αυτό σήμερα να ζητήσουμε πολύ αγάπη από το Θεό, αδερφοί. Πολύ αγάπη. Ξέρεις τι θα πει? Είμαστε νικητές του διαβόλου. Χάρη του Χριστού, με το αίμα του Χριστού, θα είμαστε και νικητές του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάστε τον Ιακώβ, που όλη τη νύχτα μπάλευε με το Θεό, με άγγελο Θεού. Και του λέγε, δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Και έλεγε, άσε με, δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Και δεν το καταλάβαινα. Και πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, γιατί, πώς, τι συνέβη, εξήγησέ μου το. Και μια μέρα γύρισα σπίτι μου, η Αλεξία ήταν μικρούλα, πολύ μικρή, με ενός έτους, 1,5-2, είχα πιστέψει στον Χριστό και ήρθα σπίτι, έφαγα και ήταν να φύγω για την εκκλησία και έρχεται η Αλεξία και με πιάνει από το πόδι, τα παγκαλιά. Δεν σε αφήνω να φύγεις αν δεν μου πάρεις κάτι. Άσε με ρε Αλεξία να φύγω. Δεν σε αφήνω. Μπορούσα να ζήξω μια κλωτσάκια και να πάει πέραντι και να φύγω. Αλλά έλα που την αγαπούσα. Έλα που σ' αγαπάει. Έλα που μας αγαπάει. Και τι έκανα? Θα στο πάρω, και το πήρα. Τι έκανε στον Ισραήλ, στον Ιακώβ? Θα σε ευλογήσω. Και σου αλλάζω και το όνομα, σε λέω Ισραήλ. Γιατί? Γιατί στηρίχθηκε στο ότι τον αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι το όπλο μας, να νικήσουμε το Θεό, αδερφοί. Καταλαβαίνετε το νόημα, ε? Το όπλο μας να νικάμε το θέλημα του Θεού και να ξεπερνάμε το σχέδιο του Θεού είναι να τον αγαπάμε τον Χριστό. Αυτή είναι η Μαρία η Μαγδαληνή που την ελευθέρωσε από 7 δαιμόνια. Δεν έφευγε. Οι άλλες φύγανε. Δεν έφευγε. Και ο Κύριος την πλησιάζει. Τον πέρασε για Κυπουρό. Λέει, εσύ πήρες το σώμα του Κυρίου μου. Αν το πήρες, πες μου που το κρύψες να πάω να τα λείψω με μοίρα. Και έτσι λέει, Μαρία, αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η Μαρία τα χάσε, ραβουνί. Και πάει να πέσει στα πόδια του. Μη μ' αγγίζεις, δεν έπρεπε να σου αποκαλυφθώ, αλλά δεν άντεξα, γιατί μ' αγαπάς και εγώ σ' αγαπάω πιο πολύ. Αγαπάω την αγάπη σου. Να το μήνυμα του Θεού. Αγαπάει την αγάπη σου. Αγαπάει την αγάπη του Ιωάννη. Αγαπάει την αγάπη της Μαρίας της Μαγδαληνής. Σήμερα μας κάνει ο Θεός να είμαστε γεμάτοι από αγάπη, αδερφοί. Κάνε χάρη, Κύριε μου. Και έτσι λέει, πρέπει πρώτα να πάω στον πατέρα μου, αλλά πήγαινε, πες το. Τρέχει, βρίσκει τις άλλες γυναίκες που είχαν φύγει, γιατί μόνη της είχε μείνει, και αποφασίζουν να πάνε στους μαθητάς. Και εκεί εμφανίζεται ο Χριστός μπροστά τους ανεστημένος. Πήγε, γύρισε και τους αποκαλύφθηκε και στις άλλες γυναίκες. Εμένα ένα μ' αρέσει όμως, αδερφοί, προσωπικά. Θα μου πεις τι κυρίτσι της προσωπικά, σας λέω ότι μ' αρέσει. Ξομολογούμε ότι ο Χριστός στον πρώτον που αποκαλύφθηκε ήταν σε αυτή που τον αγάπησε με όλη της την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τη δύναμη, τη Μαρία, τη Μαγδαληνή. Ξεπέρασε τον εαυτό του ο Χριστός, ξεπέρασε το θέλημα του Πατρός του ο Χριστός, χάριν της αγάπης της Μαρίας. Από εκεί και πέρα,
τα πράγματα μπήκαν στο δρόμο τους. Ήθε ο Θεός, αδερφοί, να μας χαρίσει αυτό το έλεος, να κάνουμε έλεος, γιατί το έλεος κατακαυχάται της κρίσεως. Να έχουμε όχι μόνο πίστη, γιατί για της πίστεως σωθήκαμε, βέβαια. Για της πίστεως στεκόμαστε. Για της πίστεως ζούμε. Για της πίστεως προσευχόμαστε. Για της πίστεως ελπίζουμε στο Θεό. Αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη είναι το υπερπάν στη ζωή μας. Αμήν.